Και σε αυτή τη μεγάλη πρόκληση θα απαντήσει με τον τρόπο που περιμένουμε όλοι. Με περηφάνεια, χωρίς φόβο, με ψυχραιμία, χωρίς να δημιουργήσουμε ένα τεχνητό νέο εθνικό διχασμό, αλλά με πεποίθηση ότι και τη δημοκρατία πρέπει να περιφρουρήσουμε, γιατί όλα αυτά ουσιαστικά εναντίον της δημοκρατίας στρέφονται, και το καλύτερο μέλλον για εμάς και για τα παιδιά μας. Προσδοκάτε σε μια νέα πρόταση από τους πιστωτές? Υπάρχει κάτι στο τραπέζι? Είναι προφανές ότι οι δανειστές μας προσπαθούν, ασκώντας ακόμα μεγαλύτερη πίεση απέναντί μας, να ματαιώσουν το δημοψήφισμα ή, στη χειρότερη για τους περίπτωση, να εκβιάσουν το αποτέλεσμά του. Γι' αυτό σας είπα ότι πρέπει απέναντι σε αυτόν τον εκβιασμό και σε αυτή την πρόκληση να είμαστε ψύχρεμοι, αλλά να δούμε και ποιο είναι το πραγματικό μας συμφέρον. Σε μια καλύτερη πρόταση θα συμφωνήσετε? Σε μια πρόταση που ενδεχομένως να περιλαμβάνει το χρέος? Υπάρχουν σκέψεις τέτοιες για την κυβέρνηση? Αυτή τη στιγμή είναι ηρτημένη μια διαδικασία δημοψηφίσματος. Ο ελληνικός λαός πρέπει να μιλήσει. Και όταν θα μιλήσει και θα πει ένα βροντερό όχι, οι προτάσεις των δανειστών μας θα είναι πολύ καλύτερες. Εμείς βλέπουμε το δημοψήφισμα σαν συνέχιση της διαπραγμάτευσης με άλλα μέσα. Δεν είναι το δημοψήφισμα ένας τρόπος για να φύγουμε από την Ευρώπη. Είναι ένας τρόπος για να μείνουμε σε μια Ευρώπη που θα είναι Ευρώπη κοινωνική, όχι Ευρώπη της λιτότητας. Βλέπετε έκτακτη σύνοδο κορυφής μέσα στην εβδομάδα? Αυτά μπορούν να γίνουν. Όλα μπορούν να γίνουν. Να ξέρετε, το βασικό όπλο που έχει ο ελληνικός λαός, όχι η κυβέρνηση, είναι η ενότητά του και η ικανότητά του να αντιστέκεται. Όσο ο λαός μας αντιστέκεται, μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον. Σήμερα αποφασίζετε μέσα τις λεπτομέρειες αναφορικά με το πώς θα λειτουργήσουν αύριο οι τράπεζες? Βέβαια, όλα αυτά θα ανακοινωθούν. Θα ανακοινωθούν τώρα από το κυβερνητικό εκπρόσωπο? Κύριε Υπουργέ, θα ανακοινωθούν τώρα? Θα υπάρχει αναλυτική ανακοίνωση από το οικονομικό επιτελείο, ούτως ώστε αύριο όλος ο ελληνικός λαός να είναι πλήρως ενημέρωση. Σας ευχαριστώ πολύ.